Πάμε φίλες και φίλοι, σας καλησπερίζω από τη Νέα Φιλαδέλφια και την εγκαστοπιά μας εδώ στη θύρα 21, καλύτερα ας πούμε 20-21. Βλέπουμε το... Έλα εδώ Ηλία, έλα εδώ. Να είσαι καλά. Βλέπουμε το κλείσιμο που γίνεται στο τουρνικέ και κάθε ταχύωτη ζώδια. Είναι η πρώτη, μα πρώτη φορά που βλέπω αυτό το κλείσιμο. Οριστικοποιείται δηλαδή το κλείσιμο του τουρνικέ από τα καγκέλια από την εταιρεία ΝΟΕ. Θέλω να πω ένα τεράστιο γεια σου Ανδρέα και χρόνια πολλά. Θέλω να πω και να σας ρωτήσω αν ξέρετε αν τελικά θα γίνει ο αγώνας την Κυριακή ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το Αθηναϊκό Ντέρμπι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήδη είμαστε 100 άτομα. Εχθές κλείσαμε 100 άτομα. Στη λέσχη Φίλων ΑΕΚ και Αγιασοφιάς, Κώστα Νεστορίδης. Υπό την προεδρία του κ. Κώστα Νεστορίδη έχετε όλη την αγάπη του για τη στήριξή σας, το πρόσωπό του και όχι μόνο. Σήμερα, Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, καλό μήνα σε όλους τους συναεξίδες. Ευχόμενοι, ΑΕΚ γερά, πρωτάθλημα ξανά. Καθώς μου τα λέει εκεί το φιλαράκι, δεν ακούω τι λέει γιατί είμαστε μακριά. Θα επιμείνω λίγο σε αυτή την κάλυψη. Κάλυψη του ισογείου της θύρας 2021. Δεν ξέρω αν έχει περαστεί και το δίπλα τουρνικέ, ακριβώς έτσι όπως το βλέπουμε. Νομίζω πως έχει περαστεί και με το κάθετο και με το οριζόντιο καγκέλι. Άρα από εδώ, όπως καταλαβαίνετε παιδιά, η δίωδος στο γήπεδο είναι αδύνατη. Μόνο έξοδος πλέον. Σήμερα, όπως σας είπα και χτες, ξεκινάμε την ασφαλτόστρωση της υπογειοποιήσεως. Ξεκινήσαμε από τα βόρειο-ανατολικά του γηπέδου μας, από Νέα Ιωνία πλευρά, έτσι μου είπανε στα τηλέφωνα που δέχτηκα το πρωί. Εγώ σας το είχα πει παιδιά από χτες που ήξερα ότι σήμερα θα γίνει η ασφαλτόστρωση. Γιατί ρωτώντας πας και στην πόλη. Ρωτήστε, μην τρέπεστε, δεν είναι δάση κανένα κρατικό μυστικό, να μην σας τα πούνε τα παλικάρια. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω από πλευράς μου που δίνουν πληροφορίες στον κόσμο της ΑΕΚ, έτσι ώστε να ξέρουμε τι γίνεται στον παρόντα χρόνο αλλά και στον μελλοντικό θα έλεγα. Θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά παιδιά, 14 Σεπτεμβρίου του 2022 είναι η πιθανότερη ημερομηνία εγγενείων της Αγιασοφιάς μας από τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο μάλλον, πώς λέγεται ο κύριος Βαρθολομαίος, λέγεται Πατριάρχης. Πρώτα ο Θεός, να τον έχει ο Θεός καλά στην υγεία του. Είναι και ο Πατριάρχης, όπως ξέρουμε, μιας περασμένης ηλικίας, την ΚΑΕΚΖΙΣ, και όπως έχει πει και ο ίδιος, η ΑΕΚ είναι η ιδέα και οι ιδέες ποτέ δεν πεθαίνουν. Έτσι και όλοι εμείς οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ είμαστε πιστοί σε αυτή την ιδέα που λέγεται ΑΕΚ. Ρωμιοσύνη, Αγία Σοφιά, Μικρασία, χαμένες, αλήτρωτες πατρίδες. Αυτή, μάγκες, είναι η διαφορά μεταξύ των οπαδών φίλων της ΑΕΚ και των άλλων ομάδων. Και όταν με το καλό γίνει και η λέσχη, εκεί να δείτε γλέντια. Εκεί να δείτε τι σημαίνει ΑΕΚΖΙΣ. Ήδη 100 το έχουν καταλάβει, έχουν μπει σε αυτή τη λέσχη, νοερά, και εκεί θα δείτε τι έχει να δώσει η λέσχη σε κάθε μη έχοντα ΑΕΚΖΙ. Εκεί τα μεγάλα πανηγύρια. Λίγο υπομονή, παιδιά, μόνο. Είναι θέμα
διαδικαστικά, δικαστηρίων, δικηγόρων, πώς το λένε τον άλλο να... λογιστικό γραφείο, λογιστάδων, όλα θα είναι στη διαφάνεια. Μέσω του καναλιού, ο κάθε χ που θα βάζει το 1 ευρώ θα λέγεται στο κανάλι ότι και το 1 ευρώ του πήγε εκεί, στον άλλον χ που θα έχει φέρει τα χαρτιά απορίας, ανεργίας, εν γέννη μη έχοντα ΑΕΚΤΖΙ, και εκεί αυτός ο μη έχοντας θα παίρνει όλα τα ευεργετήματα των άλλων που έχουν και τους περισσεύουν το 1 ευρώ το μήνα για να τα δίνουμε σε αυτούς που δεν έχουν. Θα το λέω καθημερινά όταν το θυμάμαι, όπως και όταν θα θυμάμαι θα λέω στηρίζουμε Κώστα Νεστορίδη, την τεράστια ιστορία της ΑΕΚ, γιατί όλοι ενδόμηχα έχουμε γίνει αεξίδες από τεράστιο Κώστα τον Νεστορίδη. Κύριε Κώστα μου και κύριε Αλένη μου, σας αγαπώ πολύ, φιλιά, εκεί στο σπίτι σας, το πολύ πολύ ζεστό σπίτι σας, στην Καλλιθέα μεριά. Τίγκα ΑΕΚ, να δω αν γίνει το κινητό να πάει λίγο μέσα, να πάρουμε από μέσα τα πλάνα. Πάμε φίλες και φίλοι, συνέχεια της περιπέτειας και της σημερινής. Σήμερα Τετάρτη 1 Δεκέμβρη, τέλος του χρόνου, αυτός ο μήνας ο εορταστικός. Εύχομαι από σήμερα και κάθε μέρα θα το εύχομαι να έχετε την υγεία σας και να περάσουμε καλές γιορτές. Οπα, πάμε. Μία ντάνα έχει κάτσει από ό,τι καταλαβαίνω πάνω σαν σκέπαστρο των γραφείων της ΑΕΚ. Για το φιλαράκο τον Μάστορα που μένει στο εξωτερικό και είπε μην ρίχνετε κάτω, ξέρεις, αυτά εδώ πέρα. Παιδιά, αυτά εδώ πέρα θα φύγουν μαζί με τη χούφτα. Είναι απορρίμματα, ok, αλλά είναι συγκεντρωμένα εδώ πέρα, έτσι ώστε η χούφτα να τα πάρει όλα μαζί και να τα πάει είτε για ανακύκλωση είτε εκεί που πρέπει να πάει. Να πάνε. Σε αναμονή πότε θα ανοίξει και εδώ ο δρόμος μέχρι την πόρτα εισόδου-εξόδου του Άλσους μας, από την εταιρεία του Κλεφτάκη, των Κλεφτάκηδων. Και πάμε λίγο παρακάτω. Άλλαξα λίγο σήμερα την κινηματογράφηση, ξεκίνησα από τα βόρεια, τα βόρειο-δυτικά. Πατέντες ελληνικές για το πώς θα βγαίνουν από τις υδροροές σε πλημμυρικά φαινόμενα τα νερά, και με τσίγκο κιόλας το έχουν δέσει, λες και είναι σπασμένο πόδι και το έχουν δέσει με κάνα νάρθηκα, έτσι, ξέρετε, με κάνα λατάκι. Ωραίες πατέντες, τις παραδέχουμε, ελληνάρες. Εδώ βλέπετε τα 21 δίμετρα τελάρα, πώς θα λένε αυτά, τα ανοξίδωτα, τα έμαγε. Σε αναμονή να δούμε πώς θα διαμορφωθεί εδώ πέρα με τη ράμπα. Η μπουκαπόρτα, για να βγει από πάνω ο κόσμος που θα κάθεται σε αυτή τη θύρα και δεν είναι άλλοι από τα παιδιά, τα δυναμικά της ΑΕΚ, οι φανατικοί φίλοι της ΑΕΚ, η νεολαία της ΑΕΚ, το νέο αίμα της ΑΕΚ, η θύρα 21 και η original, έτσι. Οι πειρατές του ονείρου, οι defenders και ό,τι άλλο είναι σε μικρή και όχι μόνο ηλικία, που θα είναι σε όλο τον αγώνα, ξέρετε, όρθιοι, και θα δίνουν τον τόνο και τον παλμό για να ακολουθούν και οι άλλες εξέδρες σαν την 567. Και μην γελάτε. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο από αυτό το μήκος κύματος. Βλέπουμε κλειστή την άλλη μπουκαπόρτα. Βλέπουμε ο ξαϊσμός, έχει φτάσει εκεί στην είσοδο-έξοδο. Τι θα κάνουν κάτω, θα ψήνουνε. Ναι. Εκεί το χώρο που βλέπετε, παιδιά, στην μπουκαπόρτα, γύρω στα 50-60 μέτρα, είναι, ξέρετε, τα αποδυτήρια στο μείον 2 υπόγειο. Αριστερά, όπως δείχνω, αριστερόστροφα, είναι τα αποδυτήρια.
η τσίχνα θα φτάνει στα αποδυτήρια. Αν θα ψήνουν, γιατί εκεί πέρα θα υπάρχει κουβούκλιο που θα είναι μέσα η σκοπή των ελέγχων, αυτοί που θα ελέγχουν δηλαδή τους θεατές. Σε νότιο σημείο είναι το αστυνομικό τμήμα του γηπέδου. Σας τα έχω δείξει αυτά, πιστεύω, ευκρινώς και κατατοπιστικός και τα ξέρετε. Αλλά δεν είναι κακό να τα επαναλάβουμε και με το στόμα. Βλέπετε παιδιά, όταν δεν πέφτει ο ήλιος φαίνεται τέλειο. Όταν πέφτει ο ήλιος πάνω όμως το Talbont 2-3 είναι λίγο τσαλαπατημένα, λίγο τσαλακωμένα. Φυσικά η Allo Perfection γι' αυτό είναι. Ακόμα το κήπεδο δεν έχει γκρινιαστεί. Ό,τι η κακοτεχνία υπάρχει, είτε αστοχία υλικού, θα έρθει να τα αντικαταστήσει πάρα αυτά. Διότι 3-4 βίδες είναι, τις ξελύνουν και βγαίνει το κάθε τεμάχιο του Talbont. Έτσι μου έχουν πει, έτσι σας λέω. Άρα δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Εγώ απλώς δείχνω την κακοτεχνία, την αστοχία του υλικού, γιατί κάνουμε κατεγραφή έργων καθημερινά. Βάλτε μάρμαρο, βάλτε μάρμαρο γρανίτη. Εκεί, με το τροχιοδεικτικό το πράσινο. Πορτοκαλί είναι. Έχουν προχωρήσει πολύ τα παλικάρια. Θα το δείξουμε περιστατωμένα σε επόμενο βίντεο. Εδώ είναι η τρίτη κατά σειρά, το τρίτο κατά σειρά πι που θα λάβει χώρα. Εκτός και μας κάνει έκπληξη και ξεκινήσουν το τέταρτο πι, δηλαδή το βόρειο και όχι εδώ το ανατολικό των βαρέων επισήμων. Παλικάρια πάνω, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, τα πάντα όλα δουλεύουν εντατικά τόσο στις σουίτες όσο και στα άλλα τμήματα του γηπέδου μας. Σουίτες που θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά είναι sold out, καθώς καλημερίζω εδώ το καπετάνιο. Έλα. Το έχουμε βάλει και για πούλημα, όπως διαφέρετε. Τι πούλημα, τι να πουλάμε? Όλο το γήπεδο. Όλο το γήπεδο, έχεις 100 εκατομμυριάκια? Πόσα? 100 εκατομμυριάκια έχεις? 100 κάνει, δεν θα βγάλουμε και εμείς κάτι? 150, να βγάλει ένα πεντάρικο, εντάξει. 150 έχουν πέσει ήδη. Όχι ρε, ένα κατοστάρικο κάνει. Ένα κατοστάρικο, λες και είναι σφόρια. 100 εκατομμύρια ρε μάγκες. Διανοήστε. Το 1 εκατομμύριο είναι 375 εκατομμύρια δραχμές. Διανοήστε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Γιάννης Ψαράς με την περιβόητη πλέον σε όλους μας Allo Perfection. Αμαν, έχει μείνει ένα που είναι απλά αφημένο. Δεν έχει τοποθετηθεί. Αλλά δούμε συνέχεια λίγο από κάτω αυτά. Εδώ βλέπετε το τριμπουρικό σύστημα. Μάλλον τριμπουρικό και το να κατεβαίνει κάτω. Έρχονται δύο αγωγοί από τα βόρεια του γηπέδου. Έτσι, αυτή εδώ πέρα θα κολλήσει εδώ. Αυτή εδώ το μπουρί, η σωλήνα, στο μεσητικό. Και η άλλη έρχεται από εδώ ακριβώς που έχει τον αγωγό. Έτσι. Και τα νεράκια από αυτό εδώ το αυλάκι θα πέφτουν, θα σωρεύονται εδώ και θα διαχέονται προς το Γιαπουρλά μεριά. Αυτό εδώ είναι το λεγόμενο μας αυλάκι. Τυχείο, παρατυχείο και παρατυχείο και στη μέση το αυλάκι. Κατά μήκος περίπου 200 μέτρα, 150 μέτρα, κάπου εκεί. Είναι σε απόσταση περίπου του γηπέδου. Από το βορρά προς τον νότο του. Μέχρι εκεί που βλέπει το μάτι μου, γιατί μπορεί να είναι και παραπίσω, έτσι. Μην σας γελάσω. Εκεί τα πανιστάρια, κάτσε να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται.
Γεια σας Μαστόρια. Όλα καλά. Ρίξαμε σήμερα άσφαλτο. Ναι, α, ρίχνουν ακόμα. Αυτό πού θα το βγάλουμε μας τώρα? Ναι, το δοκιμαστικό. Πότε θα το σπάσουμε? Θα φύγουν αυτά. Α, εδώ το σενιάρατε. Δεν το παιδιά σενιαρισμένο. Εδώ τι του πέρασε, τι αλήθεια πέρασε, τι έγινε ωραίο έτσι. Μια ειδική κόλλα πλέγμα. Α, ένα ειδικό. Πρώτα είναι δηλαδή το πλέγμα, μπαίνει μετά. Πρώτα κόλλα. Κόλλα, πλέγμα, μετά πάλι κόλλα. Ναι, όπω γίνανε και οι συντημένοι του έτσι. Κάπω έτσι. Ναι, ωραία. Μια χαρά έγινε. Έγινε λίγο. Ναι, μην το βλέπει, δεν έχει γνώση. Άμα σε γνώση. Άμα σε γνώση, είναι ακόμα πιο ωραίο, ε. Ομοιόμορφο. Μια χαρά. Σε πρώτη μετάδοση εδώ πέρα, παιδιά. Βλέπετε. Την Τετάρτη που θα το ρίξουμε, θα είσαι εδώ να τραβήξει βίντεο. Να σε ρωτήσω, εκεί θα κατεβάσει όλη σήμερα την άσφαλτο. Όλο ο δρόμο είναι. Δεν είμαι εγώ στην άσφαλτο. Δεν είμαι εγώ. Άλλο συνεργείο, ε. Αύριο τελειώνει όλο. Δύο στρώσει άσφαλτο θα φάει. Μετά από αυτό θα πέσει και άλλη στρώση. Α, μία στρώση τώρα, δύο, μετά θα μπει. Ναι. Μία στρώση τώρα. Τώρα. Μετά θα, πάω θα μπει αυτό που λέγεται το New Jersey. Ωραία. Μετά θα κλείσει με την άλλη, με την άλλη άσφαλτο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Ποια εταιρεία είσαι? Δομέτικα. Η Δομέτικα. Η Δομέτικα γνωστή. Εδώ να σου πω, μήπως ξέρεις εδώ πέρα η, αυτή η μονάδα που θα έχει το ρεύμα. Αν θα είναι μόνιμο ή. Δεν γνωρίζω καθόλου. Παροδικό, γιατί είναι μια αλχημία εδώ πέρα και δεν μας αρέσει καθόλου. Να και τα άλλα παλικάρια πάνω. Και αυτή είναι της εταιρείας της ΝΟΕ. ΝΟΕ έχει παντού επιτελείο, γύρω-γύρω το γήπεδο. Για να κλείσουμε όσο το δυνατότερα το γήπεδο, να μένουν πίσω οι παρήστακτοι σαν και εμένα. Τα μαμούνια τα λεγόμενα. Α, το παλικάρι τώρα το στενιάρι. Έτσι απαλά, σαν κοριτσάκι. Μην το πονέσουμε. Πολύ δυναμικά. Άμα ήταν γυναίκα, για πες μας τώρα, άμα ήταν γυναίκα. Θα έβαλε σκυράκι εκεί πέρα, ε. Αλλά νιάρι. Είσαι εστέ, τελείωσε. Παντρεμένος. Παντρεμένος εσύ μας τώρα. Ναι. Το ξέρει η γυναίκα σου. Το ξέρει. Ναι, το ξέρει. Δεν πιστεύω να έχεις κάνει τίποτα παρατυπίες. Τα λέω και μπροστά και στη γυναίκα μου αυτά. Ότι κάνεις παρατυπίες. Και δεν σου φαίνεται. Δεν στο χαμάς τώρα. Και πάμε. Τελείωσε αυτό το εσταντανέ και πάμε εδώ πέρα.